Εις πάσαν την γην εξήλθεν ορθόντας σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Καισαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Σε μια επιστολή του προς τους επισκόπους της Δύσεως γράφει ο Βασίλειος ότι «Ο τιμιότατος ημών πατήρ επίσκοπος μου έστειλε τα γράμματά σας». Δεν αναφέρει το όνομα του επισκόπου, δεν χρειαζόταν καν. Όλοι γνώριζαν τότε ότι η κεφαλή των Ορθοδόξων επισκόπων ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. Ήταν δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε, ο κατεξοχήν επίσκοπος, και αυτό αποτελούσε συνείδηση τουλάχιστον στους Ορθοδόξους. Όχι βέβαια πως ο Αθανάσιος είχε τέτοια ιδιαίτερη τυπική εξουσία. Την αλήθεια εξέφραζε γνησιότερα, περγαμηνές διωγμών είχε περισσότερες. Κι ήταν γι' αυτό φυσικό, αυτός με να υψώνει περισσότερο τη φωνή προς τους άλλους επισκόπους, οι οποίοι οι άλλοι να τον προσέχουν και να περιμένουν τι εκείνος θα πει. Δεκαετίες ολόκληρες συνήθισε η Εκκλησία να βλέπει στην κορυφή των αγώνων της για την αλήθεια το Μέγα Αθανάσιο. Έτσι έγινε ο επίσκοπός της. Άρχισε όμως ο Αθανάσιος να γερνά. Βρισκόμαστε στο έτος 372. Ο Αθανάσιος είχε στους ώμους του περισσότερα από 70 χρόνια, αφού γεννήθηκε μεταξύ του 295 και 96. Το επόμενο έτος, ο γέρον αγωνιστής θα κοιμηθεί εν Κυρίω. Η τρικυμία όμως δεν κόπασε. Η Εκκλησία σύεται ολόκληρη, τρανταγμοί και συμφορές την κάνουν αδύνατη και φοβισμένη. Κάποιος πρέπει να γίνει πάλι ο κατεξοχήν αγωνιστής, ο πιο γνήσιος εκφραστής του Θείου Θελήματος, ο επίσκοπος, τον οποίον θα προσέχουν ή πρέπει να προσέχουν οι άλλοι επίσκοποι, χωρίς αυτός να κρατάει ιδιαίτερες φραγίδες και απειλητικές μαγκούρες. Την αλήθεια μόνο θα κραδένει στις κεφαλές των κακοδόξων και οι θυσίες του για την αλήθεια θα πληθαίνουν καθημερινά. Ήρθε ή τουλάχιστον πλησίασε η μεγάλη ώρα του βασιλείου. Το άστρο του μεγάλου βασιλείου ανέτειλε, γιατί βασίλευε το άστρο ενός άλλου μεγάλου της Εκκλησίας, του Αγίου Αθανασίου. Ήταν καιρός να ανοίξει τα φτερά του στην οικουμένη, να την σκεπάσει, να την πλουτίσει και να την δραστηριοποιήσει. Ζει όμως ακόμη ο Αθανάσιος και ενώπιον του κλείνει γόνη. Όσο ζει ο Αλεξανδρινός διδάσκαλος θα έχει τα πρωτεία, μόνο που τα πρωτεία τούτα είναι αλλιώτικα. Είναι δηλαδή τέτοια που να δίνουν ελπίδα και φως στους άλλους, δεν είναι επιβολή και εξουσία. Ο Βασίλειος το λέει καθαρά στον Αθανάσιο. Η τελειότητά σου, Αγία Κεφαλή,
μας είναι η μόνη παρηγορία. Η προστασία σου, η δική μας μόνη ελπίδα. Στρεφόμαστε σε σένα, γιατί μόνο εσύ μπορείς να διασώσεις από τη φοβερή τρικυμία που ξέσπασε την Εκκλησία. Αυτό πιστεύουμε και ομολογούμε όλοι. Αν μάλιστα ο Βασίλειος κατάφερε να συναντήσει προσωπικά τον Αθανάσιο, αυτό θα ήταν μεγάλη ευεργεσία στη ζωή του. Δεν του δόθηκε όμως η ευεργεσία τούτη. Οι δύο ιερές κεφαλές έφυγαν από την ιστορία χωρίς να γνωριστούν προσωπικά. Ο γέρον Αθανάσιος παίρνει τα γράμματα του βασιλείου. Ψυχανεμίζεται ώρες-ώρες, είναι σίγουρος πως ο άνδρας τούτος είναι το νέο κατεξοχήν σκεύος του Θεού. Βλέπει πόσο πολύ μπορούν να μεγαλώσουν τα φτερά του. Αισθάνεται τη μεγάλη δύναμη του χαριτωμένου βασίλειου. Και με ένα ηλαρό χαμόγελο σκέπτεται: «Δόξασαι ο Θεός, δεν μπόρεσα εγώ, ας είναι. Κουράστηκα, πολέμησα με χέρια και με δόντια. Δεν θα δω τη νίκη της Εκκλησίας, Θεέ μου. Το θέλω πιο πολύ και από τη ζωή μου, το ξέρεις αυτό. Δεν παραπονιέμαι όμως, κάνε εσύ, Κύριε, όπως κρίνεις». Με ανακουφίζει τουλάχιστον ότι βλέπω τον άνθρωπο. Ναι, βλέπω την ιερή κεφαλή που έστειλες να οδηγείς την Εκκλησία προς την νίκη. Ας είσαι ευλογημένος. Ο βασίλειός σου, ο βασίλειός μας, είναι κιόλας φωτιά. Τη βλέπω εδώ στη μακρινή χώρα των Φαραώ. Πρέπει να τη βλέπουν από παντού, από όλα τα μέρη του κόσμου. Μάτια, μάτια δώσ' τους, Θεέ μου, μάτια να βλέπουν την ιερή φωτιά. Ο ιερός γέροντας αναπολύει και προφητεύει το μέλλον. Ο βασίλειος όμως είναι σαφής και πιεστικός. Πιέζεται από την τωρινή κακή κατάσταση της Εκκλησίας και οικετεύει, εξομολογείται, προκαλεί τον Αθανάσιο. «Κατάλαβέ με, γέροντα, θα έχανα τα λογικά μου από απελπισία αν δεν σκεπτόμουν την αγιότητά σου. Τι να σου εξηγήσω, ποια είναι η κατάσταση της Εκκλησίας? Μα εσύ περισσότερο από όλους μπορείς και ανεβαίνεις ψηλά. Σηκώνεις τη θωριά σου και στέκεσαι στην πιο ψηλή βίγλα της Εκκλησίας και βλέπεις από εκεί τη φουρτούνα της». Ο γέροντας διστάζει. Θέλει δε θέλει, τα γερατιά τον βαραίνουν. Ο βασίλειος όμως βιάζεται. Πρέπει να τον κάνει να βιαστεί, γιατί αυτόν, αν μιλήσει, θα τον ακούσουν όλοι και θα τον σεβαστούν. Στα αυτιά του βασιλείου φτάνουν οι κουρασμένοι ψήθυροι του γέροντα. «Παιδί μου, βασίλειε, τι μπορώ πια? Δε με βλέπεις, γέρασα, κουράστηκα». Κάτι πιστεύει από τον Αλεξανδρινό αυτό απόϊχο. Μα ο γέρον Αθανάσιος είναι ακόμη η ελπίδα. Γι' αυτό κάνει την τελευταία έκκληση που είναι κυριολεκτικά πρόκληση. Το πλοίο, πατέρ Αθανάσιε, κλειδονίζεται, βουλιάζει. «Σίμωνα έχεις την τόλμη και την παρησία να τρέξεις. Ναι, σε ηγετεύουμε. Μόνο εσύ μπορείς με τις προσευχές σου να ξυπνήσεις τον Κύριο για να επιτιμήσει τα κύματα, να γαλινέψει τη θάλασσα και να σωθούμε. Σύ μόνο μπορείς να ζητήσεις από τον Κύριο, γιατί εσύ από μικρό παιδί πολεμάς για την αλήθεια». Ηκεσία και πρόκληση μαζί. Ο Αθανάσιος όφιλε να γίνει ο συνδετικός κρίκος όλων των Ορθοδόξων της Ανατολής. Έπρεπε να μπει μπροστά και ακόμη και από κοντά να πιαστούν ένας-ένας οι Ορθόδοξοι επίσκοποι. Έτσι θα γινόταν ισχυροί. Θα μπορούσαν να αντισταθούν στην καταιγίδα του αριανισμού. Άδικα περίμενε ο Βασίλειος. Είχαν κιόλας περάσει οι πρώτοι μήνες του 372. Το Πάσχα πλησίαζε και έπειτα και έπρεπε να κάνει κάτι για όλη την Εκκλησία. Δεν έβλεπε μόνο την επισκοπή του, η ευστάθεια της δικής του Εκκλησίας επηρεαζόταν από την ευστάθεια των άλλων Εκκλησιών. Πώς να προχωρήσει όμως αυτός ένας επίσκοπος 42 ετών που πείμενε την Εκκλησία μόνο 2 χρόνια? Ένιωθε μικρός. Έβλεπε όμως την αλήθεια και τα προβλήματα βαθύτερα και πλατύτερα από τους άλλους.
Γι' αυτό έπρεπε να ξεκινήσει και ας ένιωθε μικρά τα φτερά του. Είπε λοιπόν να τα ανοίξει, να ανοίξει τα φτερά του. Δοκίμασε να τα ανοίξει πάνω στην εκκλησία και το θαύμα έγινε. Άνοιξαν θεόρατα, φτερά, δυνατά. Αφού ο Αθανάσιος κουράστηκε, έγραψε αυτός και στους ανατολικούς και τους δυτικούς επισκόπους. Έτσι έφτασε στα χέρια του η σκυτάλη του Αθανασίου. Η ώρα λοιπόν του μεγάλου βασιλείου. Πάντοτε φυσικά αισθανόταν τις δυσκολίες και γι' αυτό ζητούσε βοήθεια από κάθε πρόσωπο ικανό να τον βοηθήσει και προπαντός από τον εξόριστο μελέτιο Αντιοχίας. Πριν από το Πάσχα του έτους 372 γράφει εγκύκλια γράμματα στους δυτικούς. Την επιστολή 90 στέλνει στους αδελφούς επισκόπους εν τη Δύση και την 92 προς Ιταλούς και Γάλλους. Σκοπός του είναι να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους για την Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι απευθύνεται σε όλους τους δυτικούς μαζί. Δεν ξεχωρίζει τον επίσκοπο Ρώμης που εντούτοις τον σέβεται και δεν του γίνεται ο επίσκοπος Ρώμης εμπόδιο στο να γράψει απευθείας στους άλλους δυτικούς επισκόπους χωρίς να έχει κάποια μεσολάβηση ο Ρώμης, χωρίς να δώσει άδεια. Σημειωτέων, αγαπητοί φίλοι, ότι βρισκόμαστε πολλά χρόνια πρώτου σχίσματος. Όταν σκεφτεί κανείς ότι τα γράμματα του βασιλείου ήσαν εγκύκλια, δηλαδή γενικά και υπηρεσιακά, ενδιέφεραν όλους και απευθύνονταν σε όλους, τότε καταλαβαίνει δύο απλά πράγματα. Ότι ο βασίλειος αισθανόταν παρά τους φόβους και την ταπεινοφροσύνη του κάπως αλλιώτικα. Αισθανόταν υψημένη ευθύνη και μαζί υψημένη δύναμη, ώστε να ζητά τούτο ή εκείνο από τους άλλους επισκόπους, τονίζοντάς τους τις υποχρεώσεις τους. Ότι ο επίσκοπος Ρώμης, ακόμα και μέχρι το 372, δεν είχε μεγάλη εξουσία στους επισκόπους της Δύσεως, αλλιώς δεν θα τον υπεσκέλιζε ο βασίλειος. Αν πράγματι ο επίσκοπος Ρώμης είχε πρωτεία εξουσίας έστω και στη Δύση, θα ήταν αδιανόητο να στέλνει ο βασίλειος εκεί εγκύκλια γράμματα, αγνώντας μάλιστα την περίσταση αυτή των Ρώμης, του επισκόπου Ρώμης, που τότε ήταν ο Δάμασος, που για τον αυτορχισμό του και τη δύναμή του θεωρείται ο πρώτος Πάπας. Φυσικά και ο βασίλειος κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο, αυτό όχι διότι είχε κάποιο πρωτεία εξουσίας, αλλά διότι είχε περιουσία αληθείας και διακονίας. Είχε μέσα του το πρωτείο στην αλήθεια και στη διακονία της Εκκλησίας, που είναι και το μόνο πρωτείο. Όποιος έχει το πρωτείο αυτό, θα αναγνωριστεί σιγά σιγά στην πορεία της Εκκλησίας. Και αν δεν γίνουν δεκτά όσα εκφράζει και συμβουλεύει από την αρχή, θα γίνουν αργότερα. Η Εκκλησία, επειδή είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, σώμα μυστικό και θείο, ενδιαφέρεται μόνο για το πρωτείο της αληθείας. Γι' αυτό πατέρες και διδασκάλους κατά εξοχήν ονομάζει όσα μέλη της είχαν πρωτείο αληθείας. Στα δύο γράμματα που αναφέραμε παρακάτω, παρακαλούνται και προκαλούνται οι δυτικοί επίσκοποι να βοηθήσουν την Ανατολική Εκκλησία, που χυμάζεται φοβερά εξαιτίας του αριανισμού. Ο αυτοκράτορας Ουάλης, μολονότι εκτιμούσε και κυριολεκτικά φοβόταν και τον Αθανάσιο και τον Βασίλειο, τελικά υπέκυπτε στις εισηγήσεις των αιρετικών. Αποτέλεσμα. Η αίρεση επικρατούσε και μαζί της η εξαχρίωση των προσώπων των κληρικών. Με τη βοήθεια της κοσμικής εξουσίας έπαιρναν το αξίωμα του κληρικού και μάλιστα του επισκόπου άνθρωποι άξεστοι, φύλαρχοι, απέδευτοι, ασεβείς, όσοι εμφανίζονταν πιο θερμοί οπαδοί της αιρέσεως του Αρίου. Με τέτοιους επισκόπους είχε γεμίσει η Ανατολή. Αυτοί αποτελούσαν πιο μεγάλη συμφορά. Γιατί με αυτούς δεν μπορούσε να γίνει τίποτε. Πρώτον, διότι δεν είχαν τίποτα καλό να δώσουν. Δεύτερον, διότι και να είχαν δεν θα μπορούσαν.
ήσαν υποχρεωμένοι να λένε και να κάνουν ό,τι ήθελαν αυτοί που χαριστικά τους έκαναν επισκόπους. Ήταν κυριολεκτικά δούλοι και υπηρέτες των κοσμικών αρχόντων. Και όταν ο επίσκοπος, ο πνευματικός άνθρωπος, χάσει την παρουσία του, τότε χρειάζονται πολλοί μαζί ιερεμίες, προφήτες, για να κλάψουν το κατάντημά του. Ο Βασίλειος παρατηρούσε με θλίψη την κατάπτωση των αιρετικών και διέβλεπε με τρόμο την περαιτέρω διάβρωση της Εκκλησίας. Τα δόγματα και οι κανόνες, η παράδοση δηλαδή που είναι η απόδειξη της υγείας της Εκκλησίας, καταπατούνται. Και το χειρότερο, περιφρονούνται και εξευθελίζονται για να χαθεί το αισθητήριο του γνησίου φρονήματος. Όταν καταπατά κανείς τον κανόνα της Εκκλησίας, είναι απλώς αμαρτωλός. Όταν τον περιφρονεί, έχει χάσει και το αίσθημα της αμαρτίας. Το σώμα που δεν αισθάνεται τον πόνο είναι νεκρό. Η κατάσταση αυτή επικρατούσε από την σημερινή Γιουγκοσλαβία μέχρι την Αίγυπτο. Οι διωγμοί των Ορθοδόξων ήσαν καθημερινοί. Τις θέσεις των Ορθοδόξων επισκόπων έπαιρναν αιρετικοί. Το ίδιο γινόταν και με τους ναούς. Οι αιρετικοί παντού. Αυτοί ενδιαφέρονταν μόνο για οπαδούς, όπως πάντα. Κανένα ενδιαφέρον για το κήρυγμα, την πνευματική προκοπή των πιστών. Οι Ορθόδοξοι πολλές φορές εκκλησιάζονταν έξω από τις πόλεις και σε χωριά και στην Ήπεθρο, γιατί δεν ανεχόνταν να συνεκκλησιάζονται με αιρετικούς που κατήχαν τους ναούς. Προτιμούσαν να κακουχούνται και να πολεμούν με τα στοιχεία της φύσεως. Εκεί κάτω από τη βροχή και το κρύο, μέσα στον ήλιο ή στον λίβα, λάτρευαν τουλάχιστον γνήσια του Θεό και ενώνονταν αληθινά με την αλήθεια, το Χριστό, το Άγιο Πνεύμα. Συγχρόνως είναι παρήγορο και συγκινητικό να βλέπει κανείς ανήμπορους γέρους και μικρά παιδιά να κλαίνε και να προσεύχονται στις ερημιές για την πίστη τους, για την ορθοδοξία τους. Η Εκκλησία δηλαδή ζούσε, μολονότι κλειδωνιζόταν και κινδύνευε. Δεν έφτανε όμως ένα σημάδι παρηγοριάς. Όταν η μισή χριστιανική οικουμένη πάλευε σαν αδύνατη βάρκα μες στα μανιασμένα κύματα. Όταν η πίστη έσβηνε λίγο-λίγο στον τόπο ακριβώς που έλαμψε. Σε ένα γράμμα μάλιστα του Επισκόπου της Βορείας Ιταλίας υπενθυμίζει την οφειλή των Δυτικών προς την Ανατολή. Βοηθήστε μας, αδελφοί, τώρα, για να ξεπληρώσετε το καλό που σας έκανε η Ανατολή, δίνοντάς σας άλλοτε το φως του Χριστού. Οι λόγοι αυτοί του Βασιλείου έχουν μέσα τους ένα παράπονο, δίκαιο άλλωστε. Μήπως τότε στην αυγή του χριστιανισμού δεν μοχθούσαν οι ανατολικοί χριστιανοί να μεταδώσουν την αλήθεια του Χριστού στη Δύση? Μήπως δεν κινδύνευσαν, δεν θυσίασαν, δεν μαρτύρησαν? Γιατί τώρα η Δύση έκλεινε τα αυτιά της? Έμεινε στην Ανατολή ένα μικρό μέρος υγιές. Να συναχθούν οι δυτικοί επίσκοποι να πούν: «Αδελφοί, μαζί σας είμαστε». Να κάνουν και ένα μικρό βήμα. Να κάνουν και ένα μικρό βήμα που θα είχε μεγάλη σημασία. Να στείλουν μερικούς επισκόπους στην Ανατολή, να δώσουν κουράγιο στους αποκαμμένους Ορθοδόξους, να βοηθήσουν με την παρουσία τους στη συμφιλίωση των ιδίων των Ορθοδόξων. Να αποθαρρυνθούν επιτέλους λίγο και οι αιρετικοί, βλέποντας ότι στη Δύση όλοι ορθοδοξούν και επομένως οι Ορθόδοξοι της Ανατολής δεν είναι μόνοι τους. Αυτό μόνο. Τόσο δύσκολο ήταν. «Από καιρό, αδελφοί, σας περιμένουμε», λέγει ο Βασίλειος. «Δεν φανήκατε σε βοήθεια. Στεναχωρηθήκαμε. Δεν χάσαμε όμως την ελπίδα. Για να μην γίνει και αυτό, βιαστείτε. Σας ζηλεύουμε που έχετε ορθή πίστη και ενότητα μεταξύ σας. Αυτό μας είναι παρηγορία. Σκεφτείτε όμως και εμάς. Είμαστε αρκετοί εδώ που έχουμε την ιδία με εσάς πίστη. Κάνετε μια ενέργεια να αποκτήσουμε και ενότητα. Όταν επίσκοποι σας θα έρθουν εδώ να κάνουμε σύνοδο,
θα αποδείξουμε την ενότητα της πίστεώς μας. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, θα παρουσιαστεί και πάλι ολόκληρο. Τότε όλοι μαζί θα κηρύξουμε την πίστη των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, θα ανανεώσουμε το φρόνημά μας. Η Εκκλησία της Ανατολής θα ξεπεράσει την αρρώστια της. Θα σας ευγνωμονούμε. Λυπηθείτε μας, αδερφοί. Σπλαχνιστείτε μας. Μάταια εικέδευε και υποδείκνυε ο Βασίλειος. Οι Δυτικοί ήσαν πολύ μακριά για να ακούσουν το σεισμό της Ανατολής. Η καρδιά τους δεν είχε την ευαισθησία που απαιτούσαν οι καιροί για να νιώσουν τον πόνο των αδελφών. Έτσι έμεινε να αναγωνίζεται ο Μέγας Βασίλειος με λίγους ανατολικούς και προβαντός με τα μεγάλα τέκνα της Καπαδοκίας. Έδωσε ο Θεός και δεν απέκαμαν, δεν παρέδωκαν το πνεύμα τους στην κακοδοξία. Η Εκκλησία πορεύτηκε δύσκολα, φοβερά δύσκολα, μα προχωρούσε διατηρώντας τη γνησιότητά της και δίνοντας όσο γινόταν υγεία στα μέλη της που την είχαν χάσει. Και οι πιστοί δεν άργησαν πολύ να ξεχωρίσουν τον αγωνιστή και εκφραστή της αληθείας από τους δίθεν υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, που φώναζαν απλώς και μόνο για να ακούγεται τη φωνή τους και που τόσο σύγχυση δημιουργούσαν στην Ανατολή. Θυμήσου, αγαπητέ, για να καταλάβεις την οικουμενικότητα του Βασιλείου, ότι εκείνα για τα οποία θρηνούσε και παρακαλούσε τη Δύση δεν συνέβησαν τόσο στη δική του Αρχιεπισκοπή. Σε όλη την Καπαδοκία και τον Πόντο και τη Μικρή Αρμενία υπήρχαν βέβαια κρούσματα αιρετικών επισκόπων και δίστροπων Ορθοδόξων. Δεν ήσαν όμως το μέτρο ή πλειοψηφία όπως ήσαν στις άλλες περιοχές της Ανατολής. Ο Βασίλειος δηλαδή αντιμετώπιζε την κρίση της μισής χριστιανικής οικουμένης και όχι απλώς προβλήματα της επισκοπής του, όπως θα έκανε ένας συνηθισμένος επίσκοπος, που δεν ήταν οικουμενικός και πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Η αγωνία του Βασιλείου για την ενότητα δεν ήταν φιλοσοφική. Τον συγκινούσε και τον συγκλώνιζε μέχρι τα τρεις βαθά του. Γινόταν πράξη και δράση, τακτική και φροντίδα συγκεκριμένη. Όπως μάλιστα από τη χρονιά τούτου άνοιξε τα φτερά του σε όλη την οικουμένη και στις εκκλησίες δηλαδή που δεν ανήκαν στην άμεση ποιμαντική του φροντίδα, όφιλε να διατυπώσει με τρόπο ευρύ βέβαια, σαφή όμως, τους όρους βάσει των οποίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η ενότηση. Αυτό γίνεται, παραδείγματος χάρη, στις επισολές τους 113-114, τις οποίες στέλνει στους πιστούς της Συριακής πόλεως Ταρσός. Και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ότι ο Μέγας Βασίλειος, εκθέτοντας τους όρους της ενότητος, δεν μιλάει μόνο συμβουλευτικά. Αξιεί να γίνεται όπως προτείνει.
Αισθάνεται δηλαδή ένακα της γνησιότητος της αληθείας που εκφράζει εξουσία υφξημένη. Οι όροι τους οποίους προτείνει βασικά είναι δύο. Η αποδοχή του συμβόλου της πίστεως της Νικαίας και η ομολογία ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα. Από το σύμβολο της Νικαίας δεν πρέπει να αλλάξει τίποτε, ούτε μία λέξη. Γιατί αυτοί που το διατύπωσαν εργάζονταν με την επενέργεια, το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα, η προσθήκη της ομολογίας ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα έγινε αναγκαία, γιατί αναπτυσσόταν από την περασμένη δεκαετία κάποιες αντιλήψεις, άλλοτε ύποπτες και άλλοτε σαφώς κακόδοξες, σύμφωνα με τις οποίες το Άγιο Πνεύμα ήταν κτίσμα ή λειτουργικό πνεύμα. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε σε επόμενη παράγραφο. Οι όροι όμως αυτοί, αν δεν ενεργηθούν σε μια γενικότερη προσπάθεια της Εκκλησίας και αν δεν αγιαστούν με τον πόνο της και την αλήθεια της και την ενότητα, δεν έχουν εφαρμογή. Ο Βασίλειος καταλήγει βέβαια στους όρους αυτούς, μα προηγουμένως μιλάει με άπειρη αγάπη για αυτούς που λησμόνησαν ή έχασαν την υγιή τους πίστη. Αυτοί αξίζουν κάθε κόπο, κάθε προσπάθεια. Έβλεπε και γνώριζε καλά ο Βασίλειος. Ακόμη και αυτοί που είχαν την ορθή πίστη, τι έκαναν για τους ασθενείς αδελφούς, για την ενότητα? Η σύγχυση από τον αριανισμό και η αδιαφορία των πιστών ήταν επικίνδυνη. Λίγοι ποιμένες φρόντιζαν για την προκοπή στην ορθή πίστη των μελών της Εκκλησίας. Έγραφε και συνιστούσε συμπάθεια και αγάπη προς τους κακόδοξους, κάτι που δυστυχώς έλειπε. Προσπάθεια να θεραπευτούν, να ξαναβρούν την ορθή πίστη όσοι τώρα είναι ασθενείς. Μα και ασίγαστος αγώνας να ενισχύονται οι Ορθόδοξοι να προσφυλάσσονται από την επιδημία της κακοδοξίας. Για όλα αυτά χρειάζεται ζήλος, αληθινό ενδιαφέρον. Έτσι κιόλας θα αποφευχθούν μελλοντικοί κίνδυνοι για τους πιστούς. Ενότητα για την οποία φροντίζει έχει δύο όψεις. Η μία είναι εύκολη. Πρόκειται για τη συνεννόηση μάλλον των ιδίων των Ορθοδόξων που κρατούσαν απόσταση μεταξύ τους, γιατί με τα σχίσματα και τις ομάδες που δημιούργησε ο αριανισμός όλοι υποπτεύονταν όλους. Και συνήθως χρειαζόταν εξομολογητική διάθεση για να πιστούν για τη μεταξύ τους ειλικρίνεια στην Ορθοδοξία. Η άλλη όψη της ενότητος είναι η δύσκολη. Οι αριανόφρονες ήσαν πολλών ειδών. Μερικοί και ίσως πολλοί από αυτούς δεν είχαν μεγάλες διαφορές από την Καθολική Εκκλησία. Ήταν πολύ κοντά της και συχνά ζητούσαν κάποια γέφυρα, κάποιο δρόμο για να επανέλθουν απόλυτα στους κόλπους της. Μιλάμε κυρίως για τους όμοιους Ιανούς. Πάντως, για όλους αυτούς ο Βασίλειος ήταν πολύ επιεικής. Επέμενε να μην τους ζητούνται πολλά πράγματα. Απαιτεί να μην ζητείτε από τους ασθενείς αδελφούς τίποτε εκτός από το σύμβολο της Νικαίας και ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα. Πέρα δε τούτον, αξιό μηδέν επιζητήστε. Αισθάνεται σίγουρος πως αν οι λίγοι ή πολύ κακόδοξοι δέχονται τώρα τους όρους αυτούς, αργότερα όταν πια θα συναναστραφούν φιλικά τους Ορθοδόξους, θα δεχθούν με τη βοήθεια του Κυρίου και ό,τι καλό θα χρειαζόταν. Η φροντίδα του να μην γίνει κακός τους κακοδόξους από τους όρους των Ορθοδόξων είναι συγκινητική. Ευεργεσία δε έστιν ενωθήνε τα τέως διασπασμένα. Ένωσις δαν γέννητε ή βουληθεί ημεν, ενείς μηδέν βλάπτομεν τας ψυχάς. Συμπεριενεχθήνε της ασθενεστέρης.
Γνώριζε καλά ο Βασίλειος ότι πολλές κακόδοξες ομάδες βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία, μόνο από παραξηγήσεις και παρερμηνίες. Όσα περισσότερα ζητηθούν τώρα από τις ομάδες αυτές, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο κίνδυνος της παρερμηνίας και της εκρήξεως του εγωισμού των. Παράλληλα όμως, η ανθρώπινη αγάπη δεν θα έπρεπε να οδηγήσει στην ενότητα, παραμερίζοντας και προδίδοντας την ορθή πίστη. Αυτός ο φόβος κάνει το Βασίλειο να διατυπώνει με σαφήνεια και αυστηρότητα τους όρους της ενώσεως. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Η αγάπη και η φροντίδα του Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας δεν περιοριζόταν μόνο στη βοήθεια κάποιων προσώπων που τύχαινε να γνωρίζει ο ίδιος ή που του χτυπούσαν την πόρτα. Θα θυμάσαι, αγαπητέ μου, την αγωνία του βασιλείου τότε που ξέσπασε ο φοβερός λοιμός στην Κεσάρια. Ο Άγιος μας ήταν τότε πρεσβύτερος και συγκρότησε καταβλισμούς όπου συντίζονταν και νοσηλεύονταν οι πεινασμένοι και οι ασθενείς. Και θα θυμάσαι πόσους αγώνες, πόσα παρακάλια και πόσες απειλές χρειάστηκαν για να ανοίξουν οι πλούσιοι τις αποθήκες τους. Από τότε λοιπόν, από το χειμώνα του 367-68, δούλευε στο μυαλό του ένα καταπληκτικό σχέδιο για μια πολιτεία που θα ανακούφιζε τον πόνο. Ο δυνατός αυτός άνθρωπος που άντεχε το δικό του σωματικό πόνο λύγιζε στον πόνο του συνανθρώπου του και πάσχιζε να τον ανακουφίσει με κάθε τρόπο. Πόσο σκόπος θα χρειαζόταν, πόσα έπρεπε να θυσιάσει, αυτά δεν μετρούσαν, δεν τα υπολόγιζε. Φτάνει να έβλεπε λίγο χαμόγελο στο πρόσωπο του αρρώστου. Τώρα που ήταν πια αρχιεπίσκοπος της ξακουστής μα και ταλέπορης Κεσάριας, ήταν αποφασισμένος να βάλει σε ενέργεια την ελπίδα του, το σχέδιό του δηλαδή. Ήθελε αμέσως μόλις έγινε αρχιεπίσκοπος. Έλα όμως που τα δαιμονικά τάγματα έπεσαν επάνω του να τον αφανίσουν, να του τσακίσουν τουλάχιστον τα φτερά, για να σέρνεται στη γη σαν τους πολλούς και να μην μπορεί να δημιουργήσει κάτι μεγάλο. Ερετική, κακόδοξη, παλατιανή, ο ίδιος ο αυτοκράτορας, οι μικρότητες των Ορθοδόξων, η απαιδευσία του λαού, η ανελαίτη αρρώστια του, όλοι και όλα βάλθηκαν να του κόψουν το δρόμο. Οι δυνατοί όμως δεν μικραίνουν. Η στουρναρόπετρα δεν σπάει, όπως λένε. Έχουν μέσα τους κάτι πιο δυνατό από τη δύναμη που θέλει την καταστροφή τους. Το ίδιο
και ο Μέγας Βασίλειος. Είχε μέσα του τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Πάσχιζαν να τον σβήσουν. Δεν ήξεραν πως η φωτιά του Πνεύματος δεν σβήνει ποτέ. Αρκεί κανείς να την αποζητά με πάθος, αρκεί να την αγαπάει. Στο πρώτο εξάμηνο της ακάνθινης του της χρονιάς του 372 βρήκε το κουράγιο να θεμελιώσει το ελπιδοφόρο συγκρότημα. Τους πρώτους μήνες μάζευε τα υλικά που χρειάζονταν για ένα εκτεταμένο οικοδομικό συγκρότημα. Έπεισε τους πλούσιους να βάλουν το χέρι στα καλοθερμένα πουγκιά τους. Με λίγη προτροπή προσφέρθηκαν πολλοί φτωχοί να κουβαλούν άλλοτε με μουλάρια και άλλοτε στους ώμους τα υλικά που αγοράζονταν. Την άνοιξη άρχισαν οι χτίστες. Το μέρος που είχε διαλέξει ήταν έξω από την πόλη. Ευρύχωρο, κατάλληλο για το μεγαλεπίβολο σχέδιο που θα ανακούφισε τον πόνο και θα παρηγορούσε αραχνιασμένα στομάχια. Μέρα με τη μέρα άνθρωποι και υποζύγια, μαστόροι και καλφάδες, μαραγκοί και σοβατζίδες, αγωγιάτες και περίεργοι θαυμαστές σχημάτιζαν ένα παράξενο, πανέμορφο μελισσολόι που ίδρωνε και απόστενε πλημμυρισμένο χαρά και ελπίδα. Ο ίδιος ο Βασίλειος μας δίνει λεπτομέρειες της παράξενης πολιτείας του. Στη μέση ακριβώς θεμελίωσαν μεγαλόπρεπο ναό που άρχισε κιόλας να υψώνεται. Τα κτίρια δε γίνονταν ένα-ένα. Δεν γίνονταν ένα-ένα, προχωρούσαν όλα μαζί, καθένα. Το είχε αναλάβει ξεχωριστό συνεργείο χτιστάδων και καλφάδων. Δίπλα στο ναό χτίζονταν το σπίτι του προϊσταμένου της παράξενης αυτής πολιτείας. Και από κοντά, ξενώνες, λίγο χαμηλότεροι από το πρώτο οίκημα για τους κληρικούς. Σε αυτούς θα μπορούσαν να μείνουν περαστικοί πολιτικοστρατιωτικοί άρχοντες, αφού την εποχή εκείνη τα πανοδοχεία ήταν σπάνια και προπαντός δεν προσφέρονταν πάντοτε για ξεκούραστη διαμονή. Σε ένα ευρύτερο κύκλο γύρω από το ναό υψώνονταν κτίρια με διαφορετικό προορισμό. Ήσαν στενόμακρες οικοδομές και έμοιαζαν με ξενοδοχεία. Σύμφωνα με το σχέδιό τους θα δεχόταν τους διερχόμενους ξένους. Όχι όμως όλα, γιατί μερικά προορίζονταν για νοσοκομεία και ιατρία. Και επειδή αυτά χρειάζονταν γιατρούς και νοσοκόμους, ο Βασίλειος πρόβλεψε και για αυτούς κατάλημα. Η λειτουργία του μεγάλου συγκροτήματος απαιτούσε ολόκληρο κόσμο βοηθητικών επαγγελμάτων, θα λέγαμε. Τεχνίτες παντός είδους και προπαντός, μεγάλο αριθμό ζώων για τις μεταφορές. Κάθε τέχνη θα είχε τη δική της κατάλληλη στέγη. Ίσως μάλιστα το διορατικό μυαλό του Βασιλείου να έβλεπε την όμορφη πολιτεία του, σε αυτή την πολιτεία, αυτό που θα λέγαμε σήμερα επαγγελματικά σχολεία, για να μαθαίνουν οι φτωχοί καπαδόκες τις τέχνες. Την Άνοιξη και πιο πολύ μετά το Πάσχα, το ευλογημένο του το μέρος ήταν το μεγαλύτερο εργοτάξιο της Καπαδοκίας. Όλοι σε αυτό εργάζονταν με κατανόηση και φιλότιμο, γιατί όλοι γνώριζαν τι κατασκεύαζαν. Και ο Βασίλειος, νύχτα μέρα θα ήθελε να βρίσκεται ανάμεσα στους χτίστες, τους τεχνίτες και τους αγωγιάτες. Οι άνθρωποι αυτοί, ας ήσαν αγράμματοι, τον συγκινούσαν με το καθαρό τους βλέμμα. Είναι λίγο παράξενο, μα συγχρόνως αληθινό. Τα μάτια των ανθρώπων και των πιο άξεστων καθαρίζουν και φωτίζονται όταν με το θέλημά τους επιτελούν ένα σπουδαίο έργο. Και τα μάτια των ταπεινών του των ανθρώπων ήσαν λαμπερά, όλο καλοσύνη και περπατησιά προς το Θεό και ας δούλευαν στη γη. Η κατάσταση αυτή θάμπωνε, λίγωνε το Βασίλειο και γι' αυτό ήθελε να βρίσκεται ανάμεσά τους όλο ένα. Ήταν όμως αδύνατο. Δεν του επιτρεπόταν να χορτάσει τη χαρά τούτη, μόνο να τη γεύεται μπορούσε. Στο επισκοπείο μέσα στην Κεσάρια είχε άλλα πολλά και πολύ πιο δύσκολα να κάνει. Εκεί πάλευε με τον ίδιο τον Σατανά.
Αυτός έπρεπε να νικηθεί μέσα σε κάθε άνθρωπο. Το ήξερε ο Βασίλειος, γι' αυτό εργαζόταν σκληρά και προσευχόταν περισσότερο. Εύκολο είναι να πάρεις λίγα από τα πολλά χρήματα των πλουσίων. Μα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις τον άνθρωπο από τα νύχια του Σατανά, στον οποίο είναι αιχμάλωτος. Με λίγο κόπο και προσευχή θα σε ακολουθήσουν οι απέδευτοι στο δρόμο του Θεού. Τι θα κάνεις όμως με τους κληρικούς του Θεού που τα ξέρουν όλα και ζουν μακριά από το Θεό? Είδαμε στις προηγούμενες σελίδες ποιες δυσκολίες και ποιες αντιξοότητες ορθώνονταν μπροστά του. Οι πιστοί κλονίζονταν από τους κακόδοξους και τους κακότροπους ορθόδοξους επισκόπους. Πολλοί επίσκοποι έδιναν άλλος γη, άλλος είδωρ και μερικοί γη και είδωρ μαζί στον Κέσαρα. Και ξέρουμε πως ο Κέσαρας ήταν κάτι περισσότερο από άπιστος, ήταν κακόδοξος. Τα σχίσματα, τα φανερά και κρυφά, παρέλυαν την Εκκλησία. Της αφαιρούσαν τη ζωτικότητα, την έκαναν ασθενική. Οι άνθρωποι σαν ακατήχητοι δεν ήξεραν τι πιστεύουν και μόνο επιφανειακά γνώριζαν την αλήθεια. Αν βάλει κανείς και το ατελείωτο όργιο των συκοφαντιών εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου, τότε θα καταλάβει με τι ασχολούνταν καθημερινά ο ιερός αυτός άνδρας. Και συγχρόνως έπρεπε να κάνει και ταξίδια, να συναντήσει προσωπικά επισκόπους και παράγοντες της Εκκλησίας για να λύνει προβλήματα και να εξασφαλίζει την ενότητα και την ειρήνη. Σε αυτά όμως πρόσθεσε, αγαπητέ μου αναγνώστη, και την αρρώστια του Μεγάλου Βασιλείου που συχνά τον καθήλωνε για μέρες, εβδομάδες και μήνες στο κρεβάτι. Να όμως που μέσα στο καμίνι τούτο δεν λησμονούσε την όμορφη πολιτεία της ελπίδας, την πολιτεία που θα την ονομάσουν πολύ σωστά Βασιλιάδα. Δεν τη σχεδιάζε απλώς την πολιτεία στο γραφείο του, την παρακολουθούσε βήμα με βήμα. Έκλεβε κάτι από το λίγο χρόνο του και ερχόταν εδώ. Ένιωθε να προγεύεται τον παράδεισο, πόσο ανακουφιζόταν, ανέπνεε καθαρό αέρα που του έδινε η ζωή. Είχε τοποθετήσει ένα γενικό υπεύθυνο για όλο το συγκρότημα και για το κάθε κτίριο πάλι κάποιος είχε την ευθύνη. Πρώτα αυτοί μάθαιναν την έλευση του βασιλείου. Αστραπία στο μελισσολόι σκορπούσε η γλυκιά είδηση. Ο βασίλειος ανάμεσά τους. Ο ισχνός άνθρωπος πατούσε το χώρο της αγαπητικής πολιτείας και μεθούσε από την αγάπη της. Ήθελε να πηγαίνει παντού. Περνούσε από όλα τα γιαπιά. Δεν φοβόταν μη χαλάσει με ταξωτά ρούχα και ακριβά παπούτσια. Οι τεχνίτες φορούσαν καλύτερα από τα δικά του. Περπατούσε. Περπατούσε όπου έβλεπε εργάτες. Στεκόταν. Κοίταζε. Έβλεπε τους τοίχους, τις πέτρες, τις λάσπες, τα μαδέρια, τις πρόκες. Όλα ήσαν όμορφα. Τόσο όμορφα. Κοίταζε τα πράγματα τούτα και τα μάτια του γέμιζαν θαυμασμό. Έπειτα γύριζε σιγά σιγά τα μάτια του και κοίταζε απαλά τους ανθρώπους. Τα μάτια του τώρα γέμιζαν συγκίνηση, δάκρυα. Θάμπωναν, δεν έβλεπαν. Ασυναίσθητα προσευχόταν. Έβλεπε το Θεό. Σιωπηλά, διακριτικά του μίλαγε για τους Αγίους αυτούς ανθρώπους. Κάπου κάπου τέλος έβγαινε και ο αναστεναγμός. Κάνε Θεέ μου τους επισκόπους σαν τους ανθρώπους τούτους. Τα ηλιοκαμένα σκληρά πρόσωπα γύρω του αισθάνονταν χωρίς να καταλαβαίνουν. Συχνά, στα οργωμένα μάγουλά τους κυλούσε το δάκρυ της μετοχής. Η καρδιά μετήχε στη χαριτωμένη στιγμή που το έδειχνε σε ένα δάκρυ. Τύχαινε φορές που όταν ο Βασίλειος περνούσε από μια συντεχνία και στεκόταν ανάμεσά τους, εκείνοι γονάτιζαν από σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού, από άφατη αγάπη και εμπιστοσύνη στην αλήθεια του Θεού. Αφού για αυτούς όλους ο Βασίλειος, αυτός που ήταν το πρόσωπο του Θεού στη γη, ήταν και η φανέρωση της Θείας Αλήθειας. Έπρεπε όμως και να συνέρχεται από τη Θεία Κατάσταση που ζούσε συχνά όταν βρισκόταν στην πολιτεία του.
Τα υπεύθυνα πρόσωπα χρειάζονταν να την ενημερώνουν για την πορεία των έργων. Ακόμη, έπρεπε να ζητούν τη γνώμη του για τα πιο σπουδαία προβλήματα. Έτσι το έργο κατευθυνόταν από τον ίδιο και ας μην βρισκόταν εκεί. Το πιο χειρότερο, συνεχώς του μιλούσαν για τα υλικά. Όσο το έργο προχωρούσε, τόσο εκείνα τέλειωναν. Νέες προσπάθειες, νέες αιτήσεις, νέα παρακάλια σε πολιτικούς άρχοντες, σε πλούσιους του τόπου και προπαντός τους πιστούς της Κεσάριας. Το λίγο το αίμα μαζεύονταν στο κεφάλι από την πίκρα που τον έπνιγε, όσο σκεφτόταν ότι ο Μητροπολίτης Τιάνων Άνθυμος του κρατούσε τα φορτία με τους εκκλησιαστικούς φόρους για τις προσφορές του προσκυνήματος του Αγίου Ορέστη πέρα από τον Ταύρο. Τι να κάνει όμως? Με τους απλούς ανθρώπους η συνεννόηση γινόταν ευκολότερη, επειδή για αυτούς ο Σατανάς ενδιαφερόταν λιγότερο. Οι δυσκολίες στην πορεία του έργου ήταν πολλές. Προχωρούσε όμως. Όλο και κάποια λύση θα βρισκόταν σε κάθε περίσταση. Γύριζε στο σπίτι εξουθενωμένος. Κοιμόταν όμως τον ύπνο του Αγίου. Ολόκληρος ήταν ποτισμένος από τη χάρη του Πνεύματος. Έπρεπε να ξεκουραστεί. Αύριο τον περίμενε περισσότερη εργασία. Έτσι εργαζόταν ο Βασίλειος. Κι έτσι γέμιζε τις λίγες μέρες που του έδωσε ο Θεός. Θαυμαστά, άγια. Και αυτό δεν άρεσε καθόλου. Είπαμε πάλι πως δεν του συγχωρούσαν τη μεγαλοσύνη του. Νόμιζαν ότι μπορούσαν να τον μικρύνουν και άρχισαν να τον κακολογούν ακόμα και για τα έργα της νέας πολιτείας του. Πήγαινε λοιπόν στην αγορά και στους άρχοντες του τόπου και τον συγκοφαντούσαν. Ο Βασίλειος με όλα τα καμώματά του δεν καταδεχόταν να πουν έργα. Βλάπτει το δημόσιο, κάνει κακό στο κράτος. Κάτι πρέπει να κάνετε, τουλάχιστον να τον σταματήσετε. Αυτά συνοδεύονταν και με πολλές προσωπικού χαρακτήρα συκοφαντίες, τις οποίες όμως αγνοούμε και τις οποίες ο Βασίλειος αναιρούσε μόλις συναντούσε τους άρχοντες. Εμείς πάντως δεν θα ξέραμε τις παραπάνω λεπτομέρειες για τη Βασιλιάδα αν εξαιτίας των συκοφαντιών αυτών δεν έγραφε ο ίδιος ο Βασίλειος την επιστολή του, την 94 επιστολή, προς τον άρχοντα του τόπου, στον οποίον αγανακτισμένος περιγράφει το τι γινόταν στη νέα πολιτεία. Είμαστε στον Απρίλη ή το Μάη του 372. Η αλήθεια για την ενότητα των εκκλησιών δεν έχασε ποτέ την πρώτη θέση από το πνεύμα και το έργο του Βασιλείου. Οι περισσότεροι επίσκοποι λίγο πολύ καταλάβαιναν. Ο Κέσαρας της εποχής το υποψιαζόταν. Έτσι,
ό,τι σπουδαίο και να γινόταν στη Μικρασία, στη Συρία, στην Αρμενία, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς το βασίλειο. Γι' αυτό και όταν πολλές αρμενικές πόλεις ορφάνευσαν από επίσκοπο, ο Ουάλης το βασίλειο σκέφτηκε. Με βοηθό τον επίσκοπο Θεόδωτο της Νικοπόλεως στην Αρμενία, έπρεπε να δώσει ποιμένες στο λαό της μικρής Αρμενίας και λύσει στα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν την εκκλησία της. Παράλληλα, οι επίσκοποι δεν έβλεπαν πώς θα μπορούσαν να λύσουν τα εκκλησιαστικά προβλήματα χωρίς το βασίλειο. Με την ευκαιρία λοιπόν του πανηγυριού των μαρτύρων στο Φαρμαγούν, κοντά στην Νικόπολη, κάλεσαν και το βασίλειο για να επιλύσει εκκλησιαστικά θέματα. Υπήρχε όμως μία διαφορά. Η ανάθεση της εντολής του αυτοκράτορα στο βασίλειο ήταν σαφής. Ενώ η πρόσκληση των επισκόπων στην Νικόπολη Φαρμαγούν δεν ήταν σαφής και φαινόταν ότι απλώς κάλυπτε τα προσχήματα. Με επικεφαλής δηλαδή τον Θεόδωτο, οι επίσκοποι της περιοχής δεν ήθελαν το βασίλειο γιατί έλεγαν «Επικοινωνεί με τον Ευστάθιο Σεβαστίας που δεν είναι ορθόδοξος». Πάλι ο Ευστάθιος στο δρόμο του, πάλι αγκάθια και τριβόλιας παίρνει ο Ευστάθιος και ήταν τόσο οικείος στην οικογένεια του βασιλείου. Η πρόσκληση των επισκόπων του στάθηκε προφορικά με έναν υπάλληλο της εφορίας. Μετά καμιά επίσημη επιβεβαίωση της δεν ακολούθησε. Τους λόγους βέβαια τους υποψιαζόταν ο βασίλειος. Τι να κάνει λοιπόν, να πάει στο πανηγύρι χωνίζοντας τον πολυθέλουν οι άλλοι επίσκοποι, να μην πάει? Τι θα γίνει όμως με τα τόσα προβλήματα? Να μην είναι παρόν όταν θα συζητούνται? Ξέρουμε ότι ο Μελέτιος είχε παραγγείλει στο βασίλειο να πάει στη μικρή Αρμενία, στα Γίτασα, που ζούσε εξόριστος, κοντά στη Σεβάστια, στο δρόμο προς την Νικόπολη. Το πανηγύρι και η συνάντηση θα γινόταν τον Ιούνιο. Προσκεκλημένος ήταν και ο Ευσέβιος Σαμοσάτων, τον οποίον πολύ εκτιμούσε και εμπιστευόταν ο βασίλειος. Να όμως που κι αυτός δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Στην παρουσία του και στη συμπαράστασή του στηριζόταν πολύ ο βασίλειος. Γι' αυτό του κόπηκαν τα πόδια μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Ευσέβιος δεν θα είναι στη συνάντηση. Κακή όμως είδηση τον βοήθησε να ξεπεράσει το δίλημα να πάει να μην πάει στο πανηγύρι. Δεν θα πήγαινε, κυριολεκτικά φοβόταν τους πολλούς επισκόπους που λίγο πολύ φανερά κρυφά τον εχθρεύονταν, αφού δεν θα είχε τη συμπαράσταση του Ευσεβίου. Θα πήγαινε όμως στην Νικόπολη μετά το πανηγύρι, όταν θα είχε περάσει ο θόρυβος, για να συζητήσει κρίσιμα προβλήματα με τον Μελέτιο, πρώτα με αυτόν και μετά με τους άλλους επισκόπους. Έτσι και έκανε. Πήρε το άρρωστο και ταλαιπωρημένο σώμα του και μπήκε σε ένα σκονισμένο ταχυδρομικό αμάξι και σε λίγο τα άλογα χτυπούσαν με τις οπλές τους το δημόσιο δρόμο για τη Σεβάστια. Δύο δρόμοι οδηγούσαν στη Σεβάστια και από εκεί στην Νικόπολη. Ο ένας περνούσε μερικά χιλιόμετρα από το μεγάλο ποτάμι Άλης και τραβούσε βόρεια με απόκληση προς Ανατολάς. Ο άλλος έστριβε τελείως ανατολικά της Κεσάριας και έφτανε στην Αριαράθεια και έπειτα γύριζε όλο βόρεια για τη Σεβάστια. Ο πρώτος ήταν συντομότερος και στενότερος. Ο δεύτερος μακρύτερος, μα πιο καλός δημόσιος δρόμος. Άλλοτε, όταν ο βασίλειος ταξίδευε για τη Νεοκεσάρια και το ασκητήριο του Ήρη, ασφαλώς έπαιρνε το μουλαρόδρομο. Τώρα όμως οπωσδήποτε ταξίδευε με κρατική ταχυδρομική άμαξα, θα πήρε την οδό που κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι, περίφημοι για τέτοια έργα. Στις ατέλειωτες ώρες του κουραστικού ταξιδιού σκεπτόταν και προσευχόταν, προσευχόταν και σκεπτόταν, σχεδιάζοντας τις ενέργειές του και τις προτάσεις που θα έκανε. Πώς θα απαντούσε στις εναντίον του κατηγορίες? Θα κυκλοφορούσαν κακόπιστοι εχθροί του, αλλά και μερικοί αφελείς ορθόδοξοι. Και πριν από όλα αυτά ήταν το θέμα του Ευσταθίου. Ευτυχώς όμως που είχε αποστομωτική απάντηση.
πριν λίγο καιρό επιδίωκε να τον συναντήσει. Ο γερο Ευστάθιος δέχτηκε στην Κεσάρια. Κάθισαν με αγάπη και μίλησαν κάμποση ώρα. Θυμήθηκαν παλιές ημέρες. Ο γέρον επίσκοπος διηγήθηκε περιστατικά της οικογένειας του βασιλείου. Όλα καλά, συγκινητικά. Ο βασίλειος αλλού ήθελε να φτάσει. «Γέροντα, σε κατηγορήν ότι παραποιείς κάπως την πίστη των πατέρων. Είναι αλήθεια? Να κουβεντιάσουμε, σε παρακαλώ. Εξήγησέ μου». Ο Ευστάθιος δεν αρνήθηκε να μιλήσει, μα δεν φανέρωσε με ειλικρίνεια τη σκέψη του. Έτσι άφησε την εντύπωση ότι ορθοδοξεί. Αυτό κατάλαβε ο βασίλειος. Με τη διαπίστωση τούτη πήγαινε στην Νικόπολη να διαλύσει τη συκοφαντία ότι επικοινωνεί εκκλησιαστικά με τον κακόδοξο Ευστάθιο. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, παραμονές της ερωτήσεων των μαρτύρων στην Νικόπολη, πλησίαζε στην όμορφη Σεβάστια. Οι μνήμες τον συνεπήραν και τις είχε ανάγκη. Ζητούσε σε αυτές το ξόρκισμα του παρόντος. Πόση διαφορά με άλλοτε. Από το στενό παραθυράκι της άμαξας κοίταζε την κοιλάδα. Περισσότερο τη φανταζόταν, γιατί κοίταζε αφηρημένα. Θυμόταν πόσο καλά, τόσο καλά τις λεπτομέρειες του δρόμου. Πήγαιναν όλο και πιο κοντά στο μεγάλο ποτάμι. Από δεξιά του δρόμου ερχόταν ένα μικρότερο ποτάμι και χυνόταν στον άλλη, κάνοντάς τον πιο δυνατό. Έτρεχαν τα άλογα και πλησίαζαν τη μεγάλη γέφυρα με τις καμάρες από καλοπελεκημένες πέτρες. Ο υπόκοφος κρότος πάνω στο καλντερίμι της έδειχνε πως ήθελε να μαλακώσει τα βάσανα του γερασμένου βασιλείου, που ήταν μόνο 42 χρονών. Δεν κατάφερνε όμως τίποτα, γιατί στην απέναντι πλαγιά φαινόταν ένας άλλος δρόμος, ο πιο ρομαντικός δρόμος του κόσμου. Οι πέτρες του δεν μάτωναν τα πόδια του οδηπόρου. Οι ανηφοριές δεν ήσαν τόσο ανηφορικές. Τα άγρια δέντρα σκύβουν και καλωσορίζουν το διαβάτη. Είναι ο δρόμος προς την Νεοκεσάρια και το ασκητήριο του Ήρη. Κοίταξε ηγετευτικά, νοσταλγικά το δρόμο τούτο, ενώ το αμάξι έτρεχε όλο πιο γρήγορα για τη Σεβάστια. «Πάρε με, καλέ μου δρόμε, πάρε με, προστάτεψέ με. Σ' άφησα και χάθηκα στους κακοτράχαλους δρόμους, στους δρόμους του καθήκοντος της διακονίας. Τι όμορφα που ήταν εκεί πάνω, στο ασκητικό σπιτάκι του Ήρη, στο πατρικό της Νεοκεσάριας. Γλυκιά ανατριχίλα τον διαπέρασε. Σήκωσε τους ώμους και τους έγειρε λίγο μπροστά. Να σκεπάσει, να προστατέψει την αγάπη που γνώρισε στο πατρικό. Να την κρατήσει, δύναμη αόρατη που του φέρνε τρυφερή ζάλη. Το αυστηρό του πρόσωπο γλύκανε. Οι ρητίδες έγιναν λιγότερες. Εισπάσαν την γυναίκ σύρθεν ορθόγκας σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Πρέπως εδογματισάς την φύση των όντων ετράνωσας. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Έστρεψε όλο το σώμα του αριστερότερα να μην βλέπουν οι ταξιδιώτες αυτό που συνέβαινε στην πονεμένη καρδιά του και φανερωνόταν στο ιερό του πρόσωπο. Ο δρόμος τώρα γινόταν καλύτερος και τα άλογα έτρεχαν πιο γρήγορα. Έμπαιναν στη Σεβάστια. Μετάπτωση. Έκανε μια κίνηση προς τα πίσω χωρίς να το θέλει,
αν μπορούσε να μην έμπαινε στην πόλη τούτη. Ναι, η Σεβάστια που τόσες φορές τον φιλοξένησε, που τόσες φιλίες του έδωσε, τώρα του έφερνε αποστροφή και λύπη. Εδώ είχε τη βάση του Ευστάθιος. Στην περιοχή ζούσαν πολλοί μοναχοί του, τους οποίους κατάντησε να υπακούει αντί να τον υπακούουν εκείνοι. Χωρίς να το σκέπτεται λογικά, ζητούσε έξοδο από τη Σεβάστια και δεν άργησε να τη βρει. Κοντά στην πόλη, στο χωριό Γίτασα, ζούσε ο πολύς Μελέτιος Εξόριστος. Μια και η πρόσκληση για το πανηγύρι των μαρτύρων στην Νικόπολη δεν ήταν τόσο ειλικρινής, πήρε την απόφασή του. Ξεπεζεύοντας το κέντρο της Σεβάστιας και χωρίς να επικοινωνήσει με κανέναν, ζήτησε αγωγιάτη και μουλάρι. Σε λίγες μέρες βρισκόταν στα Γίτασα. Ο Μελέτιος έδειξε φυσικά μεγάλη χαρά. Τιμούσε πολύ το βασίλειο γιατί γνώριζε ποιος είναι. Δεν πρόλαβαν όμως να ησυχάσουν οι δύο φίλοι επίσκοποι και έφτασε ο άνθρωπος του Θεόδωτου. Παρακάλεσε το βασίλειο επίμονα να κατέβει στην Νικόπολη και μαζί με τους άλλους επισκόπους που έφταναν να πάνε στο παρηγύρι των μαρτύρων. Αυτό ήταν μια ωραία έκπληξη για το βασίλειο. Δεν χόρτενε βέβαια τη συντροφιά και την κουβέντα του Μελετίου, μα δεν έπρεπε να χάσει την ευκαιρία. Ο Θεόδωτος έδειχνε τώρα καλή διάθεση, απαραίτητη για τις συζητήσεις που θα ακολουθούσαν, για το έργο που οι δύο τους έπρεπε να επιτελούσαν στις αρμενικές πόλεις που έμειναν χωρίς επισκόπους. Δέχτηκε λοιπόν και είπε ναι για την Νικόπολη. Επειδή όμως είχε το νου του πάντα στην ενότητα, εκμεταλλεύτηκε μια ευκαιρία για να βγάλει το φανερό αγκάθι που πλήγωνε τις σχέσεις του με τους επισκόπους της περιοχής. Τι έκανε? Αφού στην Νικόπολη θα συζητούσαν για την ενότητα, καλό θα ήταν να συναντήσει προηγουμένως τον γέροντα Ευστάθιο. Αυτός ήταν η πέτρα του σκανδάλου, γιατί παρόλα όσα έλεγε στο βασίλειο, έμενε πιστός στους ομοιουσιανούς. Γύρισε λοιπόν στη Σεβάστια και αμέσως φρόντισε να συναντήσει τον Ευστάθιο. Του πρότεινε να βάλουν πάλι τα θέματα και τις διαφορές κάτω. Στην αρχή ο Ευστάθιος έδειξε διάθεση αποφυγής, μα το άλλοτε πνευματικό του τέκνο είχε σε τέτοιες περιπτώσεις μια ευθύτητα αποκρουστική. Ο βασίλειος έδωσε στο γέροντα να καταλάβει ότι τώρα πια ήταν αποφασισμένος να τελειώσει με το θέμα τούτο. «Αν ακολουθείς, γέροντα, τον ορθόδοξο δρόμο, θα επικοινωνώ μαζί σου ό,τι και να λένε. Αυτό είναι το σωστό και θα το κάνω με κάθε θυσία. Αν όμως φρονείς διαφορετικά, θα σε αποξενώσω και δεν θα έχω καμία σχέση μαζί σου». Οι καθαρές λέξεις έπεφταν ανελέητα, βάναυσα στην ψυχή του Ευσταθίου. Ψυχανεμίστηκε ο γέρος ασκητής ότι δεν μπορούσε να κρύβεται άλλο. Άντεχε όμως και δεν λύγησε. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να παλέψει. Τη στάση αυτή του Ευσταθίου δύσκολα την καταλαβαίνει κανείς. Αφού ήταν ευσυνείδητα όπως δείχνουν τα πράγματα ο Μιουσιανός, γιατί επέμενε να δείχνει ομόπιστος του βασιλείου και των Ορθοδόξων γενικά? Γιατί θόλωσε στα νερά όταν ευγενικά τον προκαλούσε ο βασίλειος? Μήπως επειδή ο λαός της περιοχής ήταν στην πλειονότητά του Ορθόδοξος και ο Ευστάθιος χρειαζόταν τις περιποιήσεις του? Μήπως γιατί χωρίς να το ομολογεί ούτε στον εαυτό του, ένιωθε ότι απομακρύνθηκε από την Ορθόδοξη πίστη και τουλάχιστον θα ήθελε κάτι τέτοιο να διαπιστωθεί από το άλλοτε πνευματικό του τέκνο που τώρα είχε γίνει κιόλας διάσημο? Την ίδια ημέρα έκατσαν σε ένα δωμάτιο και άρχισαν να συζητούν. Καθαρά και εξάστερα ο βασίλειος αράδιασε τις κατηγορίες που ο Θεόδωτος και οι άλλοι απέδιδαν στον Ευστάθιο. Αναφερόταν στο γνωστό θέμα της πίστεως. Ο γέροντας ήταν φαίνεται μαέστρος και χρησιμοποιούσε όχι ακριβή ορολογία,
έτσι ευκολυνόταν στο να θολώνει τα νερά. Ο Βασίλειος δεν κρεμόταν βέβαια και αυτός από τους όρους, μα η αλήθεια έπρεπε να δηλωθεί καθαρά. Θυμάται ο ακροατής ότι 10 χρόνια πριν ο νεαρός θεολόγος είχε δώσει θαυμάσια λύση στο θέμα της θεολογικής ορολογίας και πετυχημένη διέξοδο στους καλής θελήσεως ομοιουσιανούς. Συμβούλεψε δηλαδή όσους φρονούσαν ορθόδοξα και αποστρέφονταν τον όρο ομοιούσιος να χρησιμοποιούν για τον ιό την έκφραση «όμοιος κατ' ουσίαν», προσθέτοντας όμως τη λέξη «απαραλλάκτος». Με την πρόσθετη αυτή λέξη αποκλειόταν η αντίληψη που ήθελαν να κρύβουν οι ομοιοσιανοί, ότι δηλαδή ο Υιός έχει όμοια ουσία με τον Πατέρα, μα οπωσδήποτε είναι κατώτερός του. Ο Υιός είναι όμοιος κατ' ουσίαν, απαραλλάκτος προς τον Πατέρα. Με την τότε πρότασή του, ο Βασίλειος απεδείκνυε πως δεν υπήρξε ποτέ ομοιουσιανός, όπως θέλησαν να τον παρουσιάσουν μεροληπτικοί ερευνητές, και πως έλεγε ναι στην ελευθερία της θεολογικής ορολογίας. Δεν ήταν λοιπόν στιγνός, παραδοσιοκράτης, θα λέγαμε, ο Βασίλειος, για να στενεύει την αλήθεια με την ανάλια της ορολογίας. Γι' αυτό δεν πίεζε μικρόψυχα τον Ευστάθιο. Προσπαθούσε μόνο να του εξηγήσει από όλες τις πλευρές την ορθή πίστη. Ο γέρον ασκητής περισσότερο άκουγε και λιγότερο μιλούσε. Οι αντιρρήσεις του διαλύονταν από το κοφτερό μυαλό του Βασιλείου και την ξάστερη αλήθεια του. Ήρθε το απόγευμα και βρήκε τους δύο άνδρες να συζητούν. Το βράδυ απόκαμαν από κούραση. Αλλά η συμφωνία δεν ερχόταν. Συμφωνία δεν γινόταν. Ο έμπειρος γέρος αντιστεκόταν, είχε σοβαρές δυσκολίες, σκεπτόταν τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του και αυτό περισσότερο τον έκανε συγκρατημένο. Το περιβάλλον δηλαδή του Ευσταθίου ήταν κακόδοξο. Και όσο έμενε σε αυτό εχμάλωτος, οι κόποι του Βασιλείου πήγαιναν χαμένοι. Σταμάτησαν αργά το βράδυ. Συμφώνησαν μόνο να συνεχίσουν την άλλη μέρα. Την επομένη άρχισαν από το πρωί τη σχετική συζήτηση. Βασικό θέμα πάντοτε η σχέση του Υιού, αλλά και του Πνεύματος, προς τον Πατέρα. Ο Βασίλειος έπρεπε να απολογηθεί πιστικά και για κατηγορίες που του απέδιδαν. Τη δεύτερη τούτη μέρα είχαν και τρίτο πρόσωπο στη συζήτηση, τον Σεβαστιανό πρεσβύτερο Πιμένιο, που αποστρεφόταν τον Ευστάθιο και υποψιαζόταν όπως ο Θεόδωτος το Μέγα Βασίλειο. Σιγά σιγά οι τρεις άνδρες έφτασαν στην ποθητή συνεννόηση. Ο Βασίλειος οδήγησε τη συζήτηση με τάξη και μέθοδο σίγουρη. Όσο αποδεσμευόταν από τις τυπικές ορολογίες και ο ένας εξηγούσε στον άλλον πώς καταλαβαίνει το θέμα, τόσο διαπίστωναν ότι σε τίποτα δεν διαφωνούσαν, τίποτα δεν τους χώριζε. Από το μεσημέρι τους είχε κιόλας καταλάβει εφορία και χαρά. Ο Βασίλειος ένιωθε μέσα του και γύρω του το φτερούγισμα του Αγίου Πνεύματος και γινόταν ολοένα πιο ανάλαφρος, πιο ξένος από τα βάσανα του ασθενικού σαρκίου του. Το απόγευμα σηκώθησαν και άρχισαν όλοι μαζί να προσεύχονται. Ευχαρίστησαν το Θεό που τους έδωσε τη χάρη να φρονούν και να πιστεύουν τα ίδια. Μεγάλη ευλογία του Θεού στον άνθρωπο. Βαθιά αγκαλίαση του ανθρώπου. Η πέτρα του σκανδάλου είχε διαλυθεί. Ο Ευστάθιος ήταν τώρα πια ορθόδοξος. Και κανείς δεν θα τον κατηγορούσε το Βασίλειο πως επικοινωνεί με έναν κακόδοξο. Ένα εμπόδιο λοιπόν για την ενότητα των εκκλησιών της Καπαδοκίας του Πόντου και της Αρμενίας παραμερίστηκε. Από βραδύς ο Βασίλειος αποσύρθηκε σε ένα φτωχικό δωμάτιο και κουβέντιασε μόνος του τώρα με το Θεό. Προσευχήθηκε μέχρι τα μεσάνυχτα για τις αμαρτίες του και ζήτησε φωτισμό και δύναμη να συνεχίσει το έργο του. Ειρήνευση και ορθοδοξία. Ορθοδοξία και ειρήνευση. Το πρωί
του ήρθε μία συνετή σκέψη. Καλύτερο θα ήταν να έπαιρνε τη συμφωνία του Ευσταθίου γραπτή. Να συντάξει λοιπόν ο ίδιος ορθόδοξη ομολογία και να την υπογράψει ο Ευστάθιος. Έτσι θα διαλυόταν και η παραμικρή αμφιβολία. Σκέφτηκε πάλι και πάλι. Άλλαξε γνώμη. Βελτίωσε την πρώτη του σκέψη. Οι άνθρωποι και μάλιστα οι επίσκοποι τον δίδαξαν πολλά με τις μεγάλες μικρότητές του. Θα ζητούσε λοιπόν από τον Ευστάθιο έκθεση πίστεως γραπτή. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα εάν την έκθεση τούτη συνέτασαν οι επίσκοποι που θα βρίσκονταν με τον Θεόδωτο στην εορτή των μαρτύρων. Αυτό θα τους δέσμευε περισσότερο. Έτσι σκεπτόταν ο Βασίλειος. Μα ο πειρασμός και του Ευσταθίου και των επισκόπων αποδείχθηκε ισχυρότερος από τη σκέψη του Βασιλείου, καθώς θα δούμε. Χωρίς καθυστέρηση και πολλές ελπίδες πλέον, τράβηξε για την Νικόπολη. Το αμάξι έτρεχε βορειοανατολικά. Μέχρι τη Ζάρα, ο δρόμος πήγαινε πλάι στον όμορφο ποταμό του Άλη. Αριστερά υψώνονταν βουνοπλαγιές. Ήταν μια κατάφυτη κοιλάδα καλλιεργημένη. Μετά τη Ζάρα, η διαδρομή έγινε πιο κουραστική και μονότονη. Εξαντλημένος έφτασε καμιά φορά στην Νικόπολη, αναζητώντας τον επίσκοπό της Θεόδωτο, και η έκπληξη τον κεραυνοβόλησε. Ο Θεόδωτος δεν θέλησε να επικοινωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας. Το ίδιο και οι άλλοι επίσκοποι που έφτασαν εκεί. Ο Μέγας Πατέρας και δάσκαλος της Εκκλησίας δεν ήταν άξιος να του πούν ούτε μία καλημέρα. Οι άνθρωποι που το όνομά τους διατήρησε η ιστορία μόνο και μόνο γιατί εναντιώθηκαν στο βασίλειο δεν καταδέχονταν να έχουν πλάι τους το μεγάλο αυτό άνδρα. Η στεναχώρια εισχωρούσε ακόμη και στο σώμα του. Κυριολεκτικά πνιγόταν. Όλοι ομαδικά βλασφημούσαν το πνεύμα του. Βλασφημούσαν το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, γιατί αμφισβητούσαν τη διάθεση με την οποία ο Βασίλειος συνάντησε τον Ευστάθιο. Έστειλε ανθρώπους να εξηγήσουν στο Θεόδωτο πως αντίθετα με ό,τι υποψιάζεται, έπεισε τον Ευστάθιο να υπογράψει έκθεση Ορθοδόξου Πίστεως, που θα συνέτασε ο ίδιος ο Θεόδωτος με τους φίλους του. Τίποτε όμως. Μάταιος κόπος. Ο Σατανάς κρατούσε καλά τους εχμαλώτους του. Οι μικροί επίσκοποι με τον Θεόδωτο ήσαν υπερήφανοι για το κατόρθωμά τους. Ξεκίνησαν για το πανηγύρι με επισημότητα που εντυπωσίασε τον κόσμο. Όλοι φανταχτεροί και μεγαλοπρεπείς. Όλο σχεδόν ο χριστιανικός πληθυσμός της πόλεως πήγε στο πανηγύρι. Ξεχασμένος και άγνωστος έμεινε στην πόλη μόνο ο Μέγας Βασίλειος. Πόσο αργείς, καημένη ιστορία, πόσο αγκομαχείς στον ανήφορο μέχρι να διακρίνεις οριστικά το μεγάλο άνδρα στη θάλασσα των μικρών. Κι αν τελικά το πετύχεις, χαλάλι σου. Πικραίνομαι όμως με τη σκέψη των λαθών σου. Αν εγκομιάζεις τους μικρούς λαθεύεις. Αν αγνοείς τους μεγάλους εγκληματίες, θέλεις κρέμασμα. Πότε όμως θα κρεμαστείς, πότε θα ξεσκεπαστείς. Μέχρι τότε μυριάδες αθώων θα βολοδέρνουν ανάμεσα στο γνήσιο και στο ψεύτικο. Έμεινε λοιπόν στην Νικόπολη απομονωμένος ο Βασίλειος, συχνή μοίρα στους μεγάλους. Τελείωσε το πανηγύρι, επέστρεψαν οι επίσκοποι, ο Θεόδωτος τηρούσε την ίδια στάση. Η κατάσταση γινόταν απελπιστική για το Θεόδωτο. Έπρεπε να φροντίσουν μαζί τα εκκλησιαστικά προβλήματα της Αρμενίας. Αυτός ήξερε τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί. Γνώριζε πρόσωπα και πράγματα. Γνώριζε τους ανθρώπους οι οποίοι διέθεταν ευσέβεια και συγχρόνως μιλούσαν στην αρμενική. Γνώριζε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και θα μπορούσαν ως επίσκοποι να διακονήσουν σωστά την αρμενική εκκλησία. Τι θα κάνει λοιπόν ο Βασίλειος με το δίστροπο Θεόδωτο? Σκέφτηκε να γυρίσει πίσω στο συνετό μελέτιο να συζητήσει το θέμα, να τον παρακαλέσει.
Αυτός μπορούσε να πείσει τον Θεόδωτο. Ο Μελέτιος συνεργαζόταν σε όλα με τον Θεόδωτο και εμπιστευόταν απόλυτα το βασίλειο γιατί ήταν μεγάλος άνδρας. Κατάφερε να πείσει τον Θεόδωτο λοιπόν να επισκεφτούν το Μελέτιο. Ένα εξαντλητικό ταξίδι δικαιωμένο από τη μικρότητα. Έφτασαν στα Γίτασα, κοντά στη Σεβάστια. Εδώ κατηγόρησε πάλι ο Θεόδωτος στο βασίλειο ότι επικοινωνεί με τον κακόδοξο Ευστάθιο. Πάλι τα ίδια. Εξηγεί εκείνος λεπτομερώς τι συνέβη, πόσο ο Ευστάθιος με τη συζήτηση ασπάστηκε απόλυτα την Ορθοδοξία. Και τότε ακούει εμβρόντιτος το Θεόδωτο να λέει ότι ο Ευστάθιος, μόλις χωρίστηκε με το βασίλειο, συναντήθηκε με τους δικούς του και τους ορκίστηκε ότι δεν συμφωνούσε με το βασίλειο. Άρα έμενε ομοιουσιανός, δηλαδή κακόδοξος. Κυριολεκτικά ζαλίστηκε ο βασίλειος, μα ήταν δυνατόν. Πριν λίγες μέρες συμφώνησαν, προσευχήθηκαν μαζί, ευχαρίστησαν το Θεό γι' αυτό. Κι όμως όλα είναι δυνατά, βασίλειε, όσο δεν κουράζεται ο σατανάς. Γρήγορα συνήλθε και πήρε θέση στο πρόβλημα. Σύμφωνοι, Θεοφιλέστατοι. Δεν πιστεύω βέβαια πως είναι τόσο ελαφρός ο Ευστάθιος για να μεταβάλει γνώμη τόσο γρήγορα και να ψεύδεται τόσο εύκολα. Αν όμως όσα λέει ο Θεόδωτος είναι αληθινά, φτιάξτε μια πλήρη έκθεση πίστεως και δώστε τούτη να την υπογράψει. Αν την υπογράψει θα επικοινωνώ μαζί του. Αν την αρνηθεί, θα διακόψω την επικοινωνία με αυτόν. Ο συνετός Μελέτιος βρήκε την πρόταση σωστή. Το ίδιο και κάποιος Διόδωρος που ήταν μπροστά. Τη δέχτηκε και ο Θεόδωτος, που τη στιγμή εκείνη παρακάλεσε το βασίλειο να ταξιδέψουν για την Νικόπολη, να την παρουσιάσει στην εκκλησία του και έπειτα μαζί να πάνε στα σάταλα της Αρμενίας. Φυσικά ο βασίλειος δέχτηκε. Ύστερα όμως εξαφανίστηκε ο Θεόδωτος και ο βασίλειος έμεινε στα Γίτασα μόνος. Δεν πρόλαβε να χαρεί και τον σύντριψε η απογοήτευση. Θα ήθελα να γυρίσει μια ώρα γρηγορότερα στην Κεσάρια και αν το επέτρεπε ο Θεός ακόμη καλύτερα στο ασκητήριο του Ήρη, ας ήταν μισογκρεμισμένο. Όλα μέσα του έτρεχαν δόθε κήθε. Για κάμποση ώρα δεν έλεγχε ούτε τον εαυτό του. Δεν τον άφησε όμως ο Θεός. Του στερέωσε το θεληματικό χαρακτήρα. Στάθηκε όρθιος και μπήκε στο δρόμο της διακονίας. Πάλι στο δρόμο για την Νικόπολη και έχει ο Θεός. Εκεί ο Θεόδωτος δεν είχε ξεχάσει μόνο τις συμφωνίες που έκανε μπροστά στο Μελέτιο. Ξέχασε και την ιδιότητά του. Όπου περνούσε και όπου στεκόταν, συκοφαντούσε και ειρωνεύεται τον Βασίλειο. Έτσι, αντί να έχει το Θεόδωτο συνοδοιπόρο και συμπαραστάτη για τα σάταλα, έφυγε μόνος μέσα σε ύβρις και ταπεινούς εξευτελισμούς. Με τέτοιες συνθήκες άρχισε την αποστολή του ο ακατάβλητος άνδρας στην Αρμενία, χωρίς την αναγκαία βοήθεια του Θεοδότου και με άπειρα εμπόδια. Και παρά τις δυσκολίες κατάφερε πολλά. Προπαντός πέτυχε να ομονοήσει τους επισκόπους της περιοχής που ήσαν διηρημένοι. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο. Πέρασε διάφορες πόλεις όπως η Κολονία και έφτασε μέχρι τα Σάταλα όπου έκανε τον Ποιμένιο επίσκοπο. Άκουσε με πολύ προσοχή τα προβλήματα των εκκλησιών που είχαν αρκετές ιδιοτυπίες σε σχέση με την Καπαδοκία. Έδωσε με σύνεση και φωτισμό τις κατάλληλες λύσεις. Συμφιλίωσε πολλές αντιτιθέμενες ομάδες σε διάφορα μέρη. Η τάξη επανήλθε. Η Εκκλησία της Αρμενίας μπήκε πάλι στο ρυθμό της πνευματικής προκοπής, αφού ειρήνευσε και αντιμετωπίστηκαν μερικά επείγοντα ζητήματα. Έμεναν βέβαια και άλλα προβλήματα, μα τουλάχιστον έγινε κάποια σπουδαία αρχή. Τον Ιούλιο πια, με το τέλος της αποστολής του στην Αρμενία,
Πρόσφερε στον εαυτό του ένα ταξίδι αναψυχής, μολονότι σωματικά ήταν πολύ εξαντλημένος. Ήταν όμως και ψυχικά τόσο κουρασμένος που ασυναίσθητα ζητούσε φιλικό πρόσωπο να πέσει στην αγκαλιά του, να πει τον πόνο του, να ακούσει λόγο παρηγοριάς, να νιώσει την αγάπη του φίλου για να δροσιστεί λίγο από το δικό του ταλέπορο πνεύμα. Αποφάσισε να ταξιδέψει στην επισκοπή του επιστήθιου φίλου του Ευσέβιου στα Σαμόστατα της Συρίας. Τόπος μακρινός, δρόμος κουραστικός για το ασθενικό σώμα. Έλα όμως που εδώ θα έβρισκε λίγη αναψυχή. Σ' όλα τα πολλά του γράμματα προς τον Ευσέβιο μιλάει με λαχτάρα για τη συνάντησή τους που όλα αναβαλόταν. Τώρα όμως το αποφάσισε. Πάλι στο σκονισμένο ταχυδρομικό αμάξι. Από τα Σάταλα βάδισε για λίγο νοδιοδυτικά και έπειτα όλο δυτικά. Πλάι στην όχθη του ποταμού Εφράτη, συνέχεια μέχρι τα Σαμόσατα. Ταξίδεψε μέσα στην έφορη κοιλάδα. Ήταν γεμάτη δύναμη και καρπούς. Οι χωρικοί μάζευαν τους καρπούς, κάθε είδος καρπούς. Ο Βασίλειος είχε στη διάθεσή του ατελείωτες ώρες να σκέπτεται, να ξεχνάει και το ταλέπορο σώμα του. Θαυμάζοντας την καρπερή κατά πράσινη κοιλάδα, έκλεισε τα μάτια και βυθίστηκε στην εκκλησία. Είδε σε αυτήν όχι μια όμορφη κοιλάδα, μα το πιο πανόριο. Δάκρυα κύλησαν στα ρουφηγμένα του μάγουλα. Μα τι τοπίο ήταν αυτό. Και μέσα του πρόσωπα ηλαρά, ωραία, πάνη, καλά, ελεύθερα. Με σταυρούς κουραστικούς βέβαια στον ώμο, αλλά πάντως περπατούσαν ελεύθερα τραγουδώντας το Θεό, οικετεύοντάς τον, δοξολογώντας τον, ευχαριστώντας τον, όλα μαζί. Και δεν ήξερες να βάλεις σε μια σειρά τη δοξολογία, την παράκληση, την ευχαριστία. Κρατώντας πάντα κλειστά τα μάτια του, είδε κι άλλο επίπεδο, στον ίδιο καμβά, στο ίδιο πανόριο τοπίο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και τάξεως που όμως δεν διέκρινε στα πρόσωπά τους, αλώνιζαν σταυρωτά, κάθετα, διαγώνια, κυκλικά το πανόριο τοπίο και πάσχιζαν να το λερώσουν, να το σχίσουν, να το μαυρίσουν και προπαντός να φυτέψουν απελπισία στα καθαρά πρόσωπα εκείνων που οικετεύοντας και δοξολογώντας σήκωναν τους σταυρούς και προχωρούσαν. Ο Βασίλειος ένιωσε τότε στο στήθος του δυνατό κάψιμο. Ένας κόμπος φούσκωνε στο λαρύγγι του. Η αναπνοή του έγινε δύσκολη. Ήρθαν μερικά πικρά δάκρυα και τον αλάφρωσαν. Δηλαδή μπορούσε να αναπνεύσει. Γρήγορα, μια ώρα γρηγορότερα, να έφτανε στον Ευσέβιο. Ήταν ανάγκη να δει το ιερό του το πρόσωπο, γιατί σε αυτό φτερούγιζε, κατοικούσε το Άγιο Πνεύμα. Να γιατί θα ξεκουραζόταν, θα παρηγοριόταν, θα ψυχαγωγιόταν κοντά στον Ευσέβιο. Να γιατί τα πρόσωπα των Αγίων δίνουν στους καλούς επισκέπτες τους ελπίδα, δρόσο πνευματική. Ο Βασίλειος είδε τις θείες ενέργειες στο πρόσωπο του Ευσεβίου. Τι άλλο ήθελε για να παρηγορηθεί, για να πιστεί ότι αργά ή γρήγορα το πανόριο τοπίο της Εκκλησίας θα καθαριστεί από τους ανθρώπους που προσπαθούν να το καταστρέψουν. Έμεινε λίγες μέρες με τον Ευσέβιο, που του απέσπασε και την υπόσχεση ότι θα έλθει στην Κεσάρια, στο πανηγύρι του μάρτυρα Ευψυχίου, στις 7 του Σεπτέμβρη. Από τα Σαμόσατα επέστρεψε ανακουφισμένος ψυχικά στην Κεσάρια. Σωματικά όμως ήταν εξουθενωμένος. Έπεσε στο κρεβάτι κυρίως από εξάντληση και η παραμικρή κίνηση του προκαλούσε φρικτούς πόνους. Thank you.
σπάσαν την γη εξήλθεν ορθόγκας σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.